Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική λύση στη Λιβύη χωρίς την ακύρωση των μνημονίων της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Για τον Παναθηναϊκός ανέδειξε η κληρότητα της πρώτης τελικής φάσης του κυπέλλου Λαμία, Ολυμπιακός, Άρης Ατρόμητος και Πανατολικός. Χρειάζοντας το διεθνές δίκαιο, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως είναι του διεθνούς δικαίου από τη χώρα που παραβιάζει συστηματικά την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα Οι ντόπιοι έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές για την έντονη δυσοσμία του νερού. Έχει οφθαλμοφανείς ακαθαρσίες και προκαλεί αμφιβολίες και ανασφάλεια, δήλωσε. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο των ασθενειών εξαιτίας του βρώμικου νερού. Ο Δήμος Πάνω υπερασπίζεται την ποιότητα του νερού, λέγοντας ότι τα σωματίδια είναι αυλαβή, αλλά κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά. Εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από. Έκυψαν διαφωνίες ως προς το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργία τους. Ο κ. Μηταράκης δεσμεύτηκε ακόμη ότι με την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού θα. Ερτ Φλόρινα. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Διαφημίσεις. Αγρότικα 2020.